Ο ένας στους τρεις Έλληνες βρίσκεται αντιμέτωπος με την υπέρταση, όπως δίνουν τα στοιχεία, με ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης στις τελευταίες δεκαετίες να οφείλεται στον τρόπο ζωής των Ελλήνων και Ελληνίδων, που σχετίζεται με την ποιότητα ζωής, τη χρήση αλατιού, την καθιστική ζωή, αλλά και το κάπνισμα. Εφταπλασιάζεται ο κίνδυνος για αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, τριπλασιάζεται για τα εμφράγματα, τριπλασιάζεται ο κίνδυνος για νεφρική ανεπάρκεια, για καρδιακή ανεπάρκεια, για αμφιβληστροειδοπάθεια, για περιφερική αρτηριοπάθεια. Γενικά η υπέρταση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου. Επειδή αν δεν την προσέξεις μπορεί να έχει αρκετές βλάβες στον οργανισμό και σε όλα τα όργανα του οργανισμού, νομίζω ότι άμεση ανάγκη είναι η αντιμετώπιση της και η ρύθμιση της. Σε εκδήλωση για τους πολίτες που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, εκείνο που επισημάνθηκε είναι ότι πρόκειται για ένα χρόνιο νόσημα, το οποίο όμως εφόσον εντοπιστεί εγκαίρως και σε φάση πρόληψης, θωρακίζει τους ασθενείς. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι έντιμα νοσήματα. Δεν θα πάνε σε κάποιον που δεν έχει παράγοντες κινδύνου, δεν είναι όπως ο καρκίνος. Κάποιος που ρυθμίζει την πίεσή του, δεν καπνίζει, ακολουθεί έναν υγιεινό τρόπο ζωής, η πιθανότητα να πάθει εγκεφαλικό ή έμφραγμα είναι εξαιρετικά μικρή. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού πάσχει από υπέρταση και το κρίσιμο σημείο είναι ότι μπορεί να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή και μάλιστα μπορεί να το αντιμετωπίσεις όχι μόνο με φάρμακα αλλά και με υγιεινή διατροφή. Αν θα σταματήσει το αλάτι, ένα μεγάλο ποσοστό της υπέρτασης μπορεί να σταματήσει. Εκτός από τη σωστή διατροφή, την άσκηση, τη διακοπή καπνίσματος, επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει, επισημάνθηκε ότι είναι οι στρεσογόνες καταστάσεις που βιώνει στην καθημερινότητά του ο σύγχρονος πολίτης και που με αυτό ως βάση εξηγεί και το γιατί όσο τα χρόνια περνούν, τα όρια ηλικίας εμφάνισης υπέρτασης δείχνουν ότι περιλαμβάνουν και νεαρότερα σε ηλικία άτομα. Αυξάνει και το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν υπέρταση και είναι αδιάγνωστοι, δεν το ξέρουν και συνεχίζουν να ζουν με τον τρόπο που ζουν. Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να το γνωρίζουν και να παίρνουν να λαμβάνουν προσωπικά μέτρα. Όμως μπορούμε να σταματήσουμε το κάπνισμα, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια άσκηση, ένα γυμναστήριο, μπορούμε να ρυθμίσουμε την πίεση και τη χοληστερίνη. Η εκδήλωση για την υπέρταση ήταν η πρώτη από μια σειρά αντίστοιχες εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει η Περιφέρεια Κρήτης, με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την στόχευση μέσω της πρόληψης να αντιμετωπίζονται εγκαίρως ιατρικά προβλήματα.